Βλαντίμιρ Πούτιν γίνεται δεκτός με όλες τις τιμές στο Προεδρικό Μέγαρο του Καΐρου, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη επίσημη επίσκεψη Ρώσου Προέδρου στην Αίγυπτο εδώ και περίπου μια δεκαετία. Οι συνομιλίες του Ρώσου Προέδρου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των σχέσεων των δύο κρατών. Πηγές της Αιγυπτιακής Προεδρίας έκαναν λόγο για υπογραφή πολυάριθμων συμφωνιών χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες. Ως νούμερο 1 εισαγωγέα ΣΥΤΟΥ και νούμερο 2 στο ρωσικό πελατολόγιο, η Αίγυπτος επιδιώκει τη σύσφιξη των δεσμών της με τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία έχει μειώσει τις εξαγωγές. Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα ως νούμερο 1 εξαγωγέα όπλων θέλει εν μέσω των διπλωματικών πιέσεων που της ασκούνται να ενδυναμώσει τις στρατιωτικές της σχέσεις με το Κάιρο. Ο Ρώσος πρόεδρος έφτασε στην Αίγυπτο το βράδυ της Δευτέρας με τον Αλ-Σίσι να του παραθέτει δείπνο στην όπερα της Αιγυπτιακής πρωτεύουσας, οι δρόμοι της οποίας είχαν γεμίσει αφίσες και ρωσικές σημαίες που τον καλωσόριζαν. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι δόρισε στον Βλαντίμιρ Πούτιν μια τιμητική πλακέτα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος ανταπέδωσε δορίζοντάς του ένα καλάσνικοφ.